Ξέρεις πως οι επιχειρηματίες βάλαν το χέρι στην τσέπη να κάνουν επενδύσεις, διότι στηρίχτηκαν στα δεδομένα των προηγούμενων ετών που έλεγαν ότι ο τουρισμός χτυπάει από ρεκόρ σε ρεκόρ και έτσι είναι ευκαιρία να βάλουμε τα λεφτά που έχουμε στην πάντα σε επενδύσεις. Τελικά τι έγινε, ήρθε ο κορονοϊός, καταστράφηκε ολόκληρο το καλοκαίρι, όπως φαίνεται θα καταστραφεί και το καλοκαίρι του 2021. Και... Εντάξει, να δούμε. Υπήρχαν πάντως πολύ καλές προσφορές μέσα τα κυβερνητικά σχέδια, αυτά που πολλοί συμπατριώτες μας επέλεξαν σε χώριες διακοπές. Είδαμε να κινείται κάπως σε αυτό το επίπεδο ο κόσμος. Ναι, ο κόσμος μπόρεσε να χαρεί κάποιες καλύτερες τιμές, περισσότερη ησυχία για όσους είναι λάτρεις βεβαίως της ησυχίας. Και αυτό που δεν είχαμε είναι τουρίστες, ορδές τουριστών. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, να δούμε τώρα πώς θα κυλήσει αυτό το πράγμα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Διευθυντή του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδοχών, τον κύριο Φιλόκη Προρούσουνίδη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλαρε, και σε εσένα και στους ακροατές σας και στο φίλον εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Βάλαν το χέρι στην τσέπη να κάνουν επενδύσεις οι ξενοδόχοι και τελικά ήρθε ο κορονοϊός και τους ακύρωσε τα σχέδια. Είναι γεγονός, όπως το περιγράψατε και εσείς προηγουμένως, υπήρχαν οι συνθήκες, οι ιδανικές συνθήκες θα έλεγα, υπήρχε το momentum, πηγαίναμε κάθε χρόνο από ρεκόρ σε ρεκόρ και δυστυχώς ήρθε ο κορονοϊός και ανέτρεψε τα πάντα, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά ανά το παγκόσμιο. Είναι γεγονός ότι η τουριστική βιομηχανία είναι η βιομηχανία που χτυπήθηκε όσο καμιά άλλη από αυτόν τον ιό. Και ξαναλέω, ανά το παγκόσμιο, όχι μόνο στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά, είδαμε κάποια από τα έργα που ήταν κοντά σε υλοποίηση να μην μπορούν να ξεκινήσουν να επιχειρούν και άλλα που ήταν στην υλοποίησή τους να μην μπορούν να τελειώσουν τα έργα. Οπότε αυτό, αντιλαμβάνεστε, καθυστερεί και την όλη εικόνα. Από εκεί και πέρα είναι και έργα τα οποία ανάμεσα τους είναι μαρίνες, είναι καζίνο, είναι ξενοδοχεία πεντάστερα, είναι μπουτίκ ξενοδοχεία με αναβαθμισμένες υπηρεσίες, θα προσθέταν και άλλες κλίνες οπωσδήποτε στις 90 τόσες χιλιάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμες στο νησί μας, και επίσης θα βοηθούσανε ούτως ώστε να φέρουμε και εναλλακτικό τουρισμό, τουρισμό ο οποίος του αρέσει να παίζει στο καζίνο, να περνάει τις μέρες του στις μαρίνες με αναβαθμισμένες υπηρεσίες, που αφήνει και πολύ περισσότερα λεφτά, αντιλαμβάνεστε, στον τόπο. Όλα αυτά πλέον έχουν μετατεθεί οι ημερομηνίες τους, όπως είναι οι συνθήκες τώρα, δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος να βιαστούν να ανοίξουν όλα αυτά που έχουμε προαναφέρει. Οπότε ατενίζουμε και εμείς το 2021. Κάποια ξενοδοχεία όμως που είχαν ξεκινήσει διαδικασίες επέκτασης ή ανακαίνησης δεν έβαλαν φρένο, συνεχίζουν, κύριε Ρουσουνίδη. Τα είδαμε και στον Πορταρά, σε ένα βάση συνεχίζουν κανονικά και χτίζονται και καινούργια. Ναι, δηλαδή κάποιοι άντεξαν να προχωρήσουν. Ναι, κοιτάξτε, το θέμα... δεν μπορείς να αφήσεις κάτι στη μέση, πρέπει να το υλοποιήσεις, πρέπει να τελειώσει. Από εκεί και πέρα ποτέ θα μπορείς να επιχειρείς μέσα σε αυτό είναι άλλη κουβέντα, διότι όπως είπατε προηγουμένως δεν υπήρχε και ιδιαίτερο τουριστικό ρεύμα ούτως ώστε να μπορέσουν να αποσβέσουν, να κάνουν μια μικρή απόσβεση αυτής της επένδυσης που έχουν κάνει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, εμείς πλέον ατενίζουμε το 2021, είναι η μεγάλη μας έγνοια, το μεγάλο στοίχημα, και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, πρέπει να σας πω, διότι η κατάσταση παραμένει ρευστή, παραμένει ευμετάβλητη, η τουριστική βιομηχανία στηρίζεται στον προγραμματισμό και αυτή τη στιγμή όπως έχουν τα πράγματα δεν μπορεί κάποιος να προγραμματιστεί και να ξέρει με σιγουριά πώς θα πάνε τα πράγματα. Οπότε είναι πλέον μεγάλο ερωτηματικό και μεγάλη ανησυχία το 2021. Ναι. Είπατε προηγουμένως ότι δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν, μάλλον μιλήσατε για εναλλακτικό τουρισμό, ο οποίος θα ερχόταν και για τη διαδικασία του καζίνο. Δεδομένου ότι το καζίνο στη Λεμεσό θα έχει και ξενοδοχειακές υποδομές, θα είναι ένα πολύ μεγάλο θέρετρο καζίνο. Έχετε κάποια εικόνα αν θα προχωρήσουν οι εργασίες, πώς θα προχωρήσουν, πότε θα προχωρήσουν? Εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, θα συνεχίσουν οι εργασίες, ναι.
Και το έργο ελπίζουμε να αποπερατωθεί μέσα στο 2021 και να είναι έτοιμο για να επιχειρήσει. Είναι πολύ σημαντικό έργο για την Κύπρο να την καταστήσει έτσι εδώ ένα μικρό κόμπο με μαρίνες, καζίνα κτλ. Που παλιά είχαν τα σκύπτρα άλλες χώρες εδώ στην γύρω περιοχή όπως η Βηρητός και ούτω καθεξής. Και όπως είπα θα φέρει και διαφορετικό είδος τουρισμού. Τουρισμός ο οποίος πάντα το είχαμε πει ότι θέλουμε τουρίστες που να μην είναι μόνο τον all inclusive αλλά τουρίστες που να αφήνουν και περισσότερα λεφτά ευρύτερα στον τουριστικό τομέα και στην πατρίδα μας. Να ρωτήσουμε τώρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται στον κλάδο των τουριστικών. Υπήρξαν περιορισμοί στην χρηματοδότηση, στους μισθούς ή ακόμη και στις προσλήψεις. Τι να περιμένουμε? Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ενέσκυψε πάνω από την τουριστική βιομηχανία, εξήγηλε σχέδια στήριξης των εργαζομένων, τα οποία και υλοποίησαν όλες οι μονάδες, οπότε έχει στηρίξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους εργαζόμενους και οπωσδήποτε τώρα με το τέλος της σεζόν υπάρχει το ειδικό ανεργιακό που έτρεχε ούτως ή αλλιώς κάθε χρόνο. Από εκεί και πέρα αυτό που θα πρέπει να δούμε και ίσως πλέον είναι και επιτακτική ανάγκη είναι να στηρίξουμε και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Διότι αντιλαμβάνεστε με πολύ ψηλά πάγια κόστη, με πολύ χαμηλές πληρότητες και αρκετά πέραν του 50% δεν έχουν ανοίξει, απορροφώντας όλα αυτά τα πάγια κόστη όλους αυτούς τους μήνες, πολύ πιθανόν να βρεθούν και στα πρόθυρα φερεγγιότητας. Οπότε θεωρώ ότι πλέον είναι επιτακτική ανάγκη ναι. Το μορατόριουμ αναστολής δόσεων να το επιμηκύνουμε και για το 2021. Mm-hmm. Πρέπει να στηριχτεί και η επιχείρηση, διότι χωρίς επιχείρηση ναι. δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Καλή επιχείρηση. Πάμε λίγο τώρα στις τιμές. Επειδή ο χειμερινός τουρισμός δεν ήταν το προηγούμενο διάστημα και πολύ δημοφιλής, τώρα ενδεχομένως δεν είναι και μια καλή ευκαιρία να αναπτυχθεί και μάλιστα υπό καλύτερες προϋποθέσεις. Εσείς που είστε ξενοδόχοι, σχεδιάζετε μήπως να ρίξετε τις τιμές για τον χειμερινό τουρισμό, να πάνε οι Κύπροι ένα Σαββατοκύριακο τουλάχιστον να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, να φύγουν από την πόλη? Κοιτάξτε, τρέχει τώρα από το Υφυπουργείο όπως έχει εκπονηθεί το πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού όπου υπάρχει ανώτατη τιμή που μπορεί να βάλει μια μονάδα που θα λάβει μέρος. Έχουν μπει στο σχέδιο 100 και πλέον μονάδες και παραλιακά και στα ορεινά. Θα τρέξει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αυτό το σχέδιο. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να μπορέσουν οι συμπατριώτες μας που είτε δεν έχουν κάνει διακοπές ή θέλουν να κάνουν εναλλακτικού είδους διακοπές αυτήν την τριμηνία να το πράξουν με πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Δηλαδή οι τιμές είναι στα 60 ευρώ η ανώτατη τιμή στον πελάτη έτσι, για 5 breakfast για 2 άτομα, δηλαδή 30 ευρώ ανά άτομο. Τον Οκτώβριο είναι ακόμα πιο χαμηλά και τον Νοέμβριο ακόμα πιο χαμηλά. Οπότε αν αντιλαμβάνεστε, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο και ήδη φαίνεται να έχει αρκετή ζήτηση. Το ζητάει δηλαδή και να έχει αγκαλιαστεί ναι, από τους συμπατριώτες μας. Όμως είναι κυρίως τα Σαββατοκυριακά. Ο κόσμος έχει πει πλέον στη ρουτίνα του, έχουν πάει στις δουλειές τους, έχουν ανοίξει τα σχολεία. Όμως έτσι για να βάζουμε και λίγο όμως τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, σίγουρα αυτό δίνει έτσι, είναι μια ηλιαχτίδα σε όλο το ζωφερό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί. Όμως τα νούμερα δεν είναι τέτοια που να ανατρέπουν οποιαδήποτε εικόνα. Για να μην νομίζουν και οι ακροατές μας όταν ακούν ότι είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία τα Σαββατοκύριακα με τον εσωτερικό τουρισμό και το καθεξής. Μιλούμε για μονοψήφιο νούμερο επί της 100 σε συνάρτηση με τον τουρισμό που είχαμε τα τελευταία 5 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε, ναι, για να βλέπουμε λίγο τα πράγματα και με την πραγματική τους διάσταση. Μάλιστα, για να δούμε πώς θα κινηθεί και η κίνηση, πώς θα πάει και η κίνηση το χειμώνα. Ο χειμερινός τουρισμός ούτως ή άλλως ήταν στους σχεδιασμούς του Υφυπουργού γιατί μέσα στην εθνική στρατηγική. Να δούμε τώρα πώς θα υλοποιηθεί από αυτές τις συνθήκες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φιλόγυπρος Ρουσουνίδης, Γενικός Διευθυντής, ΠΑΣΗ ΞΕ. Λοιπόν, και επειδή το υποσχεθήκαμε. Το ζητήσαμε.